σκοπό είναι επίκαιρο, γιατί οι ινοτουρκικές σχέσεις είναι πάντα επίκαιρες. Απλά η αλληλεγγύη την οποία έδειξε η χώρα μας και όπως και πολλές άλλες χώρες προς την Τουρκία εξαιτίας του σεισμού, των μεγάλων καταστροφών του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου, νομίζω ότι έχει αντισταθμίσει, έχει αποτελεί ένα αντίβαρο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εκτόνωση, σε ένα πιο ήπιο κλίμα στις σχέσεις των δύο κρατών, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ένταση, μια διαρκώς αυξανόμενη ένταση, μια ρητορική η οποία φαίνεται να κλιμακώνει αυτή την ένταση. Κανείς δεν θα ήθελε να καταλήξει σε μια ρήξη αυτή η ιστορία. Η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός προσφέρουν μια κατάλληλη ευκαιρία για να καλύτερα την σχέση, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο νυφάλια αντιμετώπιση των διαφορών των δύο κρατών. Μπορούμε να ελπίζουμε σε μια μακροημέρευση του καλύτερου κλίματος που έχει διαμορφωθεί, δεδομένου ότι τα αιτήματα και από πλευράς της Τουρκίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι σε πολύ υψηλό, να το πω έτσι, επίπεδο. Δηλαδή, μπορούμε να ελπίζουμε όντως την παρέτηση, για παράδειγμα, από το λιμοτουρκικό μνημόνιο, να το πω έτσι, από τέτοιες απαιτήσεις. Ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα κλίμα, ότι αυτό το κλίμα καταλλαγής θα μπορούσε να έχει διάρκεια, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει διάρκεια. Τώρα για το ζήτημα της συμφωνίας με τη Λιβύη, είναι στατιστικά ζήτημα της Τουρκίας. Είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να κανείς να επηρεάσει αυτή την εξέλιξη. Είναι μια διμερή συμφωνία. Και είναι ένα από τα δύο κράτη τα οποία θα μπορούσε να μεταβάλει αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, δηλαδή από το να ανασταλεί αυτή η συμφωνία, να τερματιστεί αυτή η συμφωνία ή να καταστεί ανενεργία. Αλλά αυτό αφορά αποκλειστικά τους δύο. Δεν αφορά εμάς και δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πιέσουν την Τουρκία σε αυτήν την κατεύθυνση. Η δική σας εισήγηση αφορά αυτά τα ζητήματα? Όχι, η δική μου εισήγηση αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια από πλευράς του διεθνούς δικαίου και εστιάζει αρκετά στην περίπτωση της Συρίας. Γιατί εκεί έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι υπάρχει εξέλιξη ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και 12 χρόνια, που έχει επιβαρύνει και στο πλαίσιο που έχει φέρει μεγάλες καταστροφές και ο σεισμός έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την ανθρωπιστική κρίση που ήδη υπάρχει στη Συρία. Και το ζήτημα είναι κατά πόσο σε περιοχές που ελέγχουν μη κυβερνητικές δυνάμεις ένα εμφύλιο πόλεμο επιτρέπεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και κυρίως αναφέρομαι στο ζήτημα της επιμονής των κυβερνήσεων να ελέγχουν αυτές τις διαδρομές και πολλές φορές να εργαλειοποιούν την ανθρωπιστική βοήθεια για να πιέσουν τη μη κυβερνητική πλευρά να συντυπολογήσει. Κάτι που είναι ανεπίτρεπτο. Ακούσατε αυτό που είναι επιφανές, ότι πάντα η γεωπολιτική κυριαρχία, ο ρεαλισμός κυριαρχία, το κλίμα έχει βελτιωθεί αν μη τι άλλο και δυστυχώς τα τραγωδίες που μας φέρνουν κοντά, αλλά οι διεκδικήσεις, οι θέσεις και των δύο πλευρών είναι αυτές που θα δώσουν και την αισθητικότητα στο μέλλον. Δηλαδή, θα βελτιώνεται προσωρινά το παρόν, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί πάντα η διεκδικήση είναι στο τραπέζι. Από τη μία πλευρά και φυσικά και οι θέσεις της πολιτικής μας σε πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, όταν απάντησαν ακριβώς αυτόν τον αφαιρετισμό που συνέχεια επιζητά την Τουρκία.
μπορούμε να ελπίζουμε στη συνέχεια των ολοκαλωσίων, δεδομένου ότι ακριβώς αυτά τα αιτούμενα, όπως είπατε και εσείς από κάθε πλευρά, είναι πάρα πολύ στέρεα. Δηλαδή, μιλάμε για τα, για τα ύπατα, μιλάμε για διεκδικήσεις από στερεοποιήσεις των νησιών, για παράδειγμα, πολύ δράστιες στις πλευρές. Πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, ο οποίο η λογική λέει ότι δεν θα κάνει εύκολη. Όχι, κανείς δεν κάνει εύκολη. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί όμως να δείξει τον ανθρωπισμό του και αυτός ο ανθρωπισμός να γλυκάνει λίγο το περιβάλλον μας να ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Αυτό θα γίνει, δηλαδή ξεκινά στις 20 Μαρτίου ο ανθρωπικός διάλογος σε θέματα θετικής ατζέντας και ξεκινάμε μετά. Ελάσσονα και πια σιγά σιγά, αν κάποια στιγμή φτάσουμε στα μείζωνα. Το θέμα είναι να φτιαχτεί το κλίμα και να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Και από εκεί και μετά ο διάλογος πάντα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε δύο μέρη. Και εκεί θα δούμε τι έκφραση θα έχει αυτό το διάλογο.